Συνδημότες και συνδημότησες, φίλες και φίλοι, καλωσορίζω την κάθε μία και το καθένα από σας που βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας στην πλατεία Δημαρχείου, στην Αχαράδη, στην έδρα του Δήμου μας. Όλες και όλους και αυτούς που ακόμα βρίσκονται νεωρά κοντά μας. Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, απόψε ανάβουμε για πρώτη φορά στο Δήμο μας τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου. Σύμβολο της συνέχισης της ζωής. Μια ζωή με ελπίδα, ειρήνη, αισιοδοξία, αισθήματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, ειρήνης στις καρδιές μας, στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε το φως του, το φως του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, να διώξει την καταχνιά που μας καταπλάκωσε τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να διώξει την καθημερινότητα που βιώνουμε. Να βοηθήσει όλες και όλους να αποδράσουμε από τα προβλήματα. Να αλλάξουμε λίγο σελίδα. Να δούμε διαφορετικά το παρόν και το μέλλον του τόπου μας, βελτιώνοντας τη ζωή μας. Θέλουμε το φως του αυτές τις Άγιες Μέρες να φωτίσει κάθε ψυχή, για να εκφράσει με τη σειρά της η κάθε ψυχή την αγάπη, την αλληλεγγύη σε όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αγάπη, αλληλεγγύη, φροντίδα, ανθρωπιά, δυνατές λέξεις, έννοιες και συναισθήματα που πρέπει να εκφράζουν όλους μας, ιδιαίτερα αυτές τις Άγιες Μέρες. Σε πείσμα των δυσκολότερων καιρών και απέναντι στα σοβαρά προβλήματα, προβλήματα που δέχτηκε η κοινωνία μας, ο Δήμος μας, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, αφού κράζεται τη φωνή αγωνίας του κάθε πολίτη και αντιτάσσει μια διευρυμένη κοινωνική πολιτική για όλες και για όλους, για όλες και για όλα τα προβλήματα. Πολιτική στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην καθαριότητα, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και πάνω απ' όλα στην κοινωνική αλληλεγγύη. Πολιτική της αγάπης, πολιτική της ανθρωπιάς. Σήμερα βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, όπως γνωρίζετε όλοι, βιώνουμε τις τελευταίες εξελίξεις για το χαμόγελο του παιδιού, το χαμόγελο όλων μας, διότι οδηγείται εξαιτίας μιας νομοθεσίας σε κλείσιμο το σπίτι σου μαγουλάδες, χωρίς να υπολογίζεται η ψυχολογική αναστάτωση των παιδιών που θα αποκοπούν από το γνώριμο περιβάλλον τους, τους φίλους, τους συμμαθητές, την κοινωνία της Κέρκυρας, ιδιαίτερα την κοινωνία του Βορράς που τους αγκάλιασε. Και είναι συγκινητικές οι πρωτοβουλίες όλων, πιο πολύ βέβαια τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι, μαθητές και μαθήτριες σε όλα και την Κέρκυρα που συμβάλλουν και αντιδρούν στο κλείσιμο του σπιτιού. Έχουμε χρέος σαν τοπική κοινωνία να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, όλα τα περιθώρια παρεμβάσεων, ώστε να μην κλείσει το σπίτι το χαμόγελο του παιδιού. Διότι το χαμόγελο του παιδιού, ιδιαίτερα στο Βορρά, σε όλα και την Κέρκυρα, έχει ενώσει την κοινωνία μας.
έχει καλλιεργήσει στις ψυχές μας την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την προσφορά. Τα παιδιά του χαμόγελου του παιδιού είναι παιδιά μας, είναι παιδιά όλων μας. Την προσεχή Τετάρτη, 28 του μηνός, ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, ο Χριστιανόπουλος, θα παραβρεθεί στην Κέρκυρα να ενημερώσει για τις εξελίξεις και όλοι μαζί ειρηνικά να αντισταθούμε σε αυτό το εγχείρημα, το δύσκολο, το κακό που πάει να γίνει σε βάρος των παιδιών. Φίλες και φίλοι, αγαπητά μου παιδιά, νέες και νέοι, ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα 2 εβδομάδων περίπου που θα γοητεύσει μεγάλους και μικρούς με μια αισθητική, με φαντασία, με δεκάδες εκδηλώσεις για πρώτη φορά στο Δήμο μας και ένα μεγάλο σοβαρό εγχείρημα που χτίζει και θυμελιώνει τον πολιτισμό, την παράδοση, την πορεία και τούτο τον τόπο. Τούτες γιορτές όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια μεγάλη να γιορτάσουμε ακόμα καλύτερα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές. Διότι μετά τις μεγάλες εορτές που έρχονται είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε πολλά μηνύματα που παίρνουμε απέναντι στους νέους και τις νέες, απέναντι στα μεγάλα και μικρά έργα που γίνονται στον πολιτισμό και στον αθλητισμό ιδιαίτερα, και επίσης το μεγάλο εγχείρημα πραγματικά για τούτες τις μέρες ανακοινώνουμε και έχουμε ανακοινώσει τη φωλιά αγάπης για τους νέους και τις νέες, τα παιδιά της τρίτης ηλικίας. Το μήνυμα των φετινών γιορτών, και κλείνω, είναι κανείς να μην αισθάνεται μόνος του ιδιαίτερα στο Δήμο μας. Κανείς να μην λείπει βασικά πράγματα που έχει ανάγκη από επιβίωση. Κανείς να μην βυθίζεται στη μοναξιά. Κανείς να μην νιώθεται μόνος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους, και είναι πολλοί, που εργάστηκαν και εργάζονται για τις 10 μέρες αυτές για τον σκοπό αυτό. Όσους συμμετείχαν σήμερα και τις επόμενες μέρες, και να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Όλους τους χορηγούς, όλους τους πολιτικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, σωματεία, επιχειρηματίες που αγκάλιασαν για πρώτη φορά εδώ το εγχείρημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό του Δήμου, το προσωπικό της καθαριότητας, του Συνεργείου των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ηλεκτρολόγων, της Πολιτικής Προστασίας, όλων των ανθρώπων που πραγματικά έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό πέρα από το εργασιακό τους. Θέλω όλη τη Δημοτική Αρχή, όλους τους εργαζομένους, όλη τη Δημοτική Ομάδα, όλους, αλλά ιδιαίτερα να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Άκη τον Μαυρονά, που έδωσε πραγματικά μαζί με τους συνεργάτες του το καλύτερο του εαυτό για να πετύχουμε ακόμα καλύτερα. Εύχομαι ολόψυχα, εκφράζοντας όλη τη Δημοτική Αρχή, σε όλες και όλους, υγεία, πρόοδο, αγάπη σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους τους φίλους και φίλες, σε όλους τους νέους και τις νέες. Εύχομαι το 2023 να είναι ένα έτος δημιουργικό, ενότητας, αλληλεγγύης, με ειρήνη και να φέρει κοντά μας το αληθινό όραμα για μια καλύτερη ζωή. Χρόνια πολλά, καλά να περνάτε. Υγεία και χαρά και καλό τώρα τα παιδιά, τους νέους και τις νέες, να εξηγήσουν το μέτρημα για πρώτη φορά το άνοιγμα του φωτός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δήμο μας. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.